ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε κι εσείς σε αυτό το κάλεσμα. Σας εύχομαι καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία και στον καθένα από εσάς προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Εύχομαι το 2023 να είναι η τέλεια χρονιά στην οποία θα πορευτούμε με υγεία και ο Δήμος Τυρνάβου να κάνει ακόμη περισσότερα έργα στο χωριό μας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Εμείς σήμερα να βρίσκουμε εδώ μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι Δήμος Τυρνάβου δεν είναι μόνο Τύρναβος, έχει τα χωριά. Και εδώ έχουμε παιδιά και χαίρομαι ιδιαίτερως σήμερα που τα παιδιά είναι εδώ πέρα που χαίρονται και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται περισσότερο για τα παιδιά παρά για εμάς τους μεγάλους. Όταν χαίρονται τα παιδιά, εμείς χαιρόμαστε περισσότερο οι μεγάλοι και αυτό πραγματικά μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, γιατί πραγματικά περάσαμε 2-3 χρόνια δύσκολα με τον κορονοϊό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Γι' αυτό είμαστε διπλά χαρούμενοι που είμαστε σήμερα. Λίγο μας τα χάλασε ο καιρός, αλλά η διάθεση δεν μας λείπει στα παιδιά. Έχουμε και τους κλόνους εδώ πέρα για να παίξουν τα παιδιά μαζί τους. Έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι η εκδήλωση θα μείνει στα παιδιά. Και πάλι χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και πραγματικά θα ήθελα τώρα τα παιδάκια να με βοηθήσουν να μετρήσουμε για να ανάψουμε το δέντρο. Θα με βοηθήσετε στο μέτρημα? Ναι. Δεν άκουσα δυνατά? Ναι. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από το 10 αντίστροφα, εντάξει? Ναι. Πάμε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και πάλι χρόνια πολλά, να είμαστε γεροί και του χρόνου, να ανταμώνουμε εδώ πέρα και να δίνουμε χαρά στα παιδιά.